για να καταλάβουν, μερικοί που ακόμα αφιταλατεύεται. Μην αφήτε, κλείστε τους γέρους και τις γριές στα σπίτια και πάρτε τους στα κλειδιά. Δεν πρέπει να παραψηφίσουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι επικίνδυνοι για τον ελληνικό λαό. Κλείστε τους, πείτε τους, βάλτε τους μια βιντεοκασέτα, τα γράψα και στο μακελιό.gr. Τη Χειροσύμα. Να τους, ότι έξω γίνεται ατομικός πυρηνικός πόλεμος. Να μην βγουν έξω. Πείτε τους ότι ο Πάσαρης μετακόμισε στη γειτονιά τους. Αλλάξτε τους. Πείτε τους ότι ο Πάσαρης δραπέτευσε και είναι έτοιμος να κλέψει το απέναντι κοσματοπολείο. Αλλάξτε τους τα χάπια. Πείτε τους ότι έρχεται η συντέλεια και κατέβηκε ο Αντίχριστος στη γη. Μην τους αφήσετε να πάνε να ψηφίσουν τα καλώδια και θα μας καταστρέψουν. Μην τους αφήσετε να πάνε να ψηφίσουν, θα μας καταστρέψουν. Καταστρέψανε την κοινωνία όλοι. Πηγαίνανε, ψηφίζανε σαν τους παππούλιδες όλοι τα δύο κόμματα. Τους δίνανε το ψηφοδέλτιο στα χέρια. Αυτό είναι της γιαγιάς μου της Μαργαρίτσας. Στον κόρφο. Φωνόμενα με τον παππού. Στον κόρφο. Και δεν ξέρω τι είναι αυτό το χαρτί. Ο παππούς μου της έβαζε στην τσάντα το ψηφοδέλτιο τότε ενός του Δαβάκη του Μαργαρίτη στη Λακωνία και ο πατέρας μου με τη μάνα μου πήγαιναν και τους βάζανε το ψηφοδέλτιο του Σταθόπουλου. Του Μαρμαγιάννη του Σταθόπουλου. Και μου έλεγε η γιαγιά μου, παιδάκι μου θα τα μπερδέψω. Και της έλεγε η μάνα μου, ψυχραιμία, βάλε το ένα χέρι στο ένα και το άλλο στο άλλο, μην τρέμει τα χέρια σου και ρίξ το μονοκούκι. Αυτό κάνανε στους γύρους. Κλείστε τους και κλειδώστε τους κλειδαμπαρώσεις στα σπίτια. Και πετάξτε το κλειδί στην πρώτη στέρνα που θα βρείτε μπροστά σας. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν θα δούμε άσπρη μέρα.